Κι όμως ένας τσιμεντένιος τοίχος μπορεί να αποκτήσει ζωή, με πινέλα και χρώματα. Η θέα του έργου τέχνης, που άρχισε να ξεπροβάλλει τις τελευταίες ημέρες στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου, μόνο θετικά σχόλια έχει αποσπάσει. Και αυτό χάρη στις εθελόντριες της ομάδας ΖΟΔΡΟ, που βάζοντας όλο το μεράκι και την όρεξή τους, μετέτρεψαν ένα σημείο της παραλιακής. Είναι μια εθελοντική πράξη και όπως το λέει η εθελοντική πράξη που έχει πολλές έννοιες, μία από αυτές τις έννοιες είναι αυτή που βλέπουμε τώρα μπροστά μας. Στο κομμάτι εκείνο της πόλης, της εισόδου και εξόδου προς το λιμάνι, ακόμα και προς το αεροδρόμιο, για να μορφύνουμε αυτό το όμορφο κομμάτι και μεγάλο κομμάτι όπως βλέπουμε της πόλης του Ηρακλείου, και είναι ένα από τα έργα που έχουμε κάνει για αυτόν ακριβώς το σκοπό, για να γίνουμε ακόμη πιο όμορφοι. Η επιθυμία μας είναι να γίνει ομορφότερος ο κόσμος μας, η καθημερινότητά μας, γιατί το αξίζουμε και τα παιδιά μας πρέπει να έχουν κάτι καλύτερο και έχουμε την ευθύνη. Η ομάδα κάνει δράση στα τελευταία 4 χρόνια και μέχρι σήμερα η ικανοποίησή τους είναι η κινητήριος δύναμη, όπως λένε. Σε αυτή τη δράση, με τη συμμετοχή επαγγελματία ζωγράφου, ξεπέρασαν κάθε προσδοκία, διαμορφώνοντας ένα πραγματικό έργο τέχνης στο δρόμο. Εγώ συνεργάζομαι με τον Μιχάλη και την Αγγέλικα Τριανταφύλου. Είμαστε συνεργάτες, κάνουμε τοιχογραφίες χρόνια. Αυτοί με στείλαν εδώ πέρα, μου λένε πήγαινε να βοηθήσεις. Θα ενθουσιαστείς με τον κόσμο, πράγματι όταν το περκέγινε. Αυτά. Τώρα, αν θέλετε τη γνώμη μου, πιστεύω ότι αυτό είναι μια απάντηση στην κακοδαιμονία μας. Δηλαδή, να μην τα περιμένουμε όλα από τους φορείς, αλλά άνθρωποι με όρεξη έτσι να οργανώνονται και να πολεμούν αυτό που κάνουν. Είμαστε μια ομάδα γυναικών, κυρίως μαμάδων, οι οποίες είχαν κοινό παρανομαστεί ότι αυτό που κάνουμε στο σπίτι, να μορφύνουμε και να νοικοκυρέψουμε το σπίτι, να βγούμε να το κάνουμε και εκτός του σπιτιού μας, εκτός της αυλής μας, να γίνει η αυλή μας πιο μεγάλη, η γειτονιά μας, η πόλη που μένουμε, και έτσι φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Κοντά στην ομάδα στάθηκε και ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου, που προμήθευσε με χρώματα την ομάδα, εξηγώντας ότι η εθελοντική δράση ανθρώπων σε εποχές δύσκολες μπορεί να καθορίσει σημαντικά σημεία της καθημερινότητας. Είμαστε μαμάδες, εργαζόμενες, νοικοκυρές, οι οποίες όμως μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω, γιατί ταξίζει και η πόλη μας και εμείς και τα παιδιά μας, οι επόμενες γενιές. Αν ενεργοποιηθούμε εμείς, το μεταφέρουμε και σε επόμενες γενιές. Είναι δική μας λοιπόν ευθύνη όλο αυτό. Είναι εθελοντική δράση, που σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτή τη δουλειά μας την προσφέρουν απλόχερα και αφελοκερδώς, και εμείς βάλαμε τα υλικά και πιστεύω οι πολίτες μας, οι συμπολίτες μας που περνούν από εκεί θα διαπιστώσουν ότι φτιάχνεται κάτι όμορφο, θα ολοκληρωθεί σε λίγες μέρες και νομίζω σύντομα θα ακολουθήσουν και άλλα τέτοια.